Κάτσε. Αυτό που υπόθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Καλά, ψαλιδίστηκε. Εντάξει, μην μου απαντήσετε σε αυτό. Δεν υπόθηκε όλο το κομμάτι τη κουβέντα και ότι πρέπει να πάμε κάποιο φυλακή. Είχατε και άλλα πράγματα. Δεν. Βοηθάει. Λοιπόν, θα σα απαντήσω. Ακούστε με τώρα. Προσέξτε τώρα πώς κάνουν την τρίχα τριχιά για να στρέψουν τα πράγματα και ποιοι το κάνουν όμως αυτό, έτσι. Συγγνώμη. Δεν ήταν δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει να τιμωρήσουμε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για 85 δις από την υγεία, για 140-150 δις από τα εξοπλιστικά, για 100 δις από τα δημόσια έργα, μαύρο χρήμα, μίζας, απάτης διαπλοκής κτλ. Αυτά ήταν τα 340 δις του δημόσιου χρέους. Κάποιοι τα κλέψαν αυτά, κύριε Αρβανιτή. Mm-hmm. Δεν τα πήρε το διαστημόπλαιο που προσγειώθηκε στον Ημιτό. Κάποιοι τα κλέψαν, κάποιοι τα κάναν προσωπικές περιουσίες, κάποιοι τα πήγαν σε Ελβετίες, κάποιοι τα κάναν Panama Papers, κάποιοι τα κάναν. Μισό λεπτό. Αυτούς δεν πρέπει να τους αποκαλύψουμε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη να τιμωρηθούν. Θα τους πάει φυλακή, θα τους πάνε τα όργανα. Έχω πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ακούστε με τώρα. Εντάξει, μην το αυτόνομαι. Έχω πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις ότι δεν και εδώ, επειδή μου λέτε απαντάω. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι πλέον τρόπος που ζεις. Δεν είναι με αυτή την τεχνολογία, με τα κινητά κτλ. Μπορείς να απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα σε κάτι που βλέπεις. Και αν το θέλετε, είναι και ένα μέσο για να επικοινωνώ και έργο που κάνω στο κόσμο, Υπουργείο. Ναι, γιατί δεν το προβάλλουν. Όπως λέγαμε, μην τζάμπουμε τα ίδια πάλι για Sky Star, Antenna κλπ. Λοιπόν, ή τα άλλα, κάποια άλλα κανάλια. Λοιπόν, οπότε η. Πώς το λένε, απλά ξέφυγα τώρα γιατί. Όχι, όχι, στο κομμάτι τη. Λοιπόν, ναι, ωραία. Λοιπόν, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν φυλακίζει η κυβέρνηση. Φυλακίζει δικαιοσύνη. Φυλακίζει δικαιοσύνη. Αλλά προσέξτε με τώρα. Και γιατί δεν καταλαβαίνω και αυτό που είπα, ότι πρέπει να επιταχύνει η δικαιοσύνη αυτό το πράγμα που κάνει. Δηλαδή, γιατί έχω άδικο σε αυτό. Να το πω με 3 παραδείγματα. Ναι. Με 4 παραδείγματα. Να το πω. Λοιπόν, πρώτον, Siemens. Πότε βγήκε στη φόρα, 2006. Πότε γίνεται το δικαστήριο, 2018. Και μάλιστα με σιγή από αυτά τα κανάλια που είπα πριν. Τη βλέπετε να παίζει. Ούτε τη Χρυσή Αυγή παίζουν, ούτε αυτό. Ούτε τη δίκη της Siemens. Δεύτερον, δεν μου λέτε πότε ξεκίνησε η ιστορία με τον Παπαντονίου. Πάλι ήταν, ίδια εποχή. Περίπου και λίγο πιο πριν. Λίγο πιο πριν, 13 χρόνια προανάκριση. 13 χρόνια προανάκριση. Το τι είναι, ταχύτητα. Λοιπόν, τρίτον, δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον κύριο Φρουζή. Ναι. Έχει ασκηθεί. Mm-hmm. Όχι για τα τελευταία που έχουν βγει στη φόρα, για τα πρώτα. Mm-hmm. Πότε ασκήθηκε, το Φλεβάρι. Τι μήνα έχουμε τώρα, Οκτώβριο. Τελειώνει Οκτώβριο. Δεν τον έχει καλέσει ο υπεύθυνος ανακριτής. Πώς να τον καλέσει, μπορεί και να τον φυλακίσει. Είναι δουλειά του Πολάκη. Δεν πρέπει να το πούμε. Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να το πούμε. Μα δεν έχει υπουργό εκεί, λοιπόν, η κυβέρνηση. Γιατί δεν λένε οι υπουργοί ότι, για τη δικαιοσύνη ότι πρέπει να κάνει και να δείξει κτλ. Και προφανώς. Αλλά είναι, μισό λεπτό. Το να πω δηλαδή ότι. Αυτή η συμμορία του Κερμπλό, και το λέω έτσι γιατί είναι συμμορία. Λοιπόν, στους οποίους ασκήθηκαν 2 κακουργηματικές διώξεις τον Ιούνιο. Τώρα πάλι έχουμε Οκτώβριο, δεν τους έχουν καλέσει ακόμα εισαγγελέας. Δηλαδή τώρα το πω, δεν κατάλαβα, πού το κακό. Πού το κακό, να μου πει κάποιος πού το κακό. Και ποιοι λένε ότι είναι κακό. Όλοι αυτοί που είναι μπερδεμένοι. Όλοι αυτοί που είναι μπερδεμένοι. Δεν αφορούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα πράγματα. Δεν αφορούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και μιλάει, τολμάει και μιλάει για Μαδούρο, για Βενεζουέλα και το πολίτευμα κτλ. Δεν μου λέτε όταν βγαίνει ο Βορύδης και λέει πρέπει να πάρουμε θεσμικά μέτρα εναντίον της αριστεράς. Τι είναι, Τετάρτη, Παρασκευή ή Σάββατο. Έχει, αυτό τι είναι. Δεν είναι προσβολή του πολιτεύματος. Mm-hmm. Εκεί δεν μίλησε κανένας. Όταν έβγαινε ο κύριος Γεωργιάδης και φώναζε 10 φορές με στη Βουλή με αυτή τη στριγκλή φωνή και έτσι όπως κάνει. Θα σε κλείσω φυλακή, θα σε κλείσω φυλακή. Εμένα, του Παπαγγελόπουλου, του Καμένου, τον ένα, τον άλλο. Εκεί ποιος ήταν. Εκεί τι ήταν. Εκεί πουλάκια περπατάνε στα λιβάδια και ξανθομαλούσες με χιτές τις κοτσίδες. Έτσι. Και όταν λέω εγώ ότι πρέπει να επιταχύνει η δικαιοσύνη, γιατί είναι παλαϊκό αίτημα η απόδοση δικαιοσύνης σε αυτούς που έφεραν τη χώρα στα μνημόνια και στην χρεοκοπία, θα το κάνουμε Βενεζουέλα. Νομίζω είναι όχι απλά υποκρισία, είναι επειδή έχουν τη μύγα και μυγιάζονται. Δύο ερωτήσεις και κλείνουμε. Θα το κερδίσετε το στοίχημα, λέτε. Φυσικά και θα το κερδίσουμε. Γιατί ο ελληνικός λαός του χρόνου τέτοιο καιρό που θα κάνουμε εκλογές θα έχει να συγκρίνει τι παραλάβαμε και τι αποκαταστήσαμε και τι έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε. Θα συγκρίνει ένα σχέδιο που το υλοποιούμε
και το υλοποιήσαμε και μέσα στα μνημόνια. Με την καθολική κάλυψη των ασφάλιστων πολιτών. Μια πολιτική επιλογή μέσα στα πλαίσια του μνημονίου, ακριβώς επειδή δεν κλέβαμε και βρήκαμε τα λεφτά να τις καλύψουμε, έτσι, που δεν το έχουν κάνει ανεπτυγμένες χώρες του καπιταλισμού με πολύ πιο υγιή οικονομικά στα συστήματα υγείας τους και στα ασφαλιστικά τους ταμεία. Δύο. Συγκρίνει ένα σχέδιο οικονομικής αναδιανομής υπέρ των ασθενέστερων, ένα σχέδιο δημοκρατίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο που αφορά ένα 10 με 15% της κοινωνίας μας που και τα χρόνια του μνημονίου συνέχισε να κονομάει στέλνοντας την εργασιακή και μισθολογική υποτίμηση το υπόλοιπο 85. Διότι εδώ το δίλημα πλέον δεν είναι κοινωνία των δύο τρίτων που λέγαμε τις δεκαετίες του 80 και του 90. Εδώ μιλάμε ότι ο τουρμποκαπιταλισμός της εποχής μας θέλει και η νεοφιλελεύθερη του στο φυλακή. Θέλει κοινωνία των 9 δεκάτων. Έτσι. Ένα 10% να ζει να κονομά, γι' αυτό να ισχύουν τα δικαιώματα και το υπόλοιπο 90 στην πλέμπα και στην πείνα. Αυτά τα σχέδια θα συγκρίνει. Όταν τολμάν και βγαίνουν και μιλάνε για ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ. Έτσι. Για ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ. Πολύ καλά καταλαβαίνει κανείς τι μοντέλο θα εφαρμόσουν αύριο μεθαύριο και πόσο ψευδεπίγραφα είναι όλα αυτά που λένε περί της υγιής επιχειρηματικότητας. Η σύγκρουση με τον Γεωργιάδη, κλείνω με την τελευταία ερώτηση, με τον κύριο Γεωργιάδη και με τον κύριο Βορύδη είναι πλέον επιπροσωπικού. Όχι, δηλαδή ποτέ, είναι δεν ήταν, ποτέ δεν ήταν. Είναι βαθύτερα πολιτική. Θα πίνατε μια ρακή με τον Γεωργιάδη, δηλαδή. Όχι, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν τα χνότα μας για να πούμε, θα κομποδέσουν τα ντερά μας. Αλλά προσέξτε, είναι πολιτική η σύγκρουση. Εκπροσωπούν ένα ακροδεξιό κομμάτι το οποίο έχει αναλάβει τα ιδεολογικά ηνία στη Νέα Δημοκρατία με τη συμφωνία του Μητσοτάκη και τον εκβιασμό του Σαμαρά, και εγώ εκφράζω μια αριστερή αντίληψη η οποία θέλει να τραβήξει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανομής του πλούτου που παράγεται προς όφελος των ασθενέστερων. Όταν έχω στοιχεία και τα βλέπω ότι έτσι στήσαν κάποια πράγματα, τα έχω πάει στον εισαγγελέα εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό το πράγμα καθυστερεί, βεβαίως και αυτό με εκτελείς. Λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βαρύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα.